σχεδιασμός για την αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης στην Κρήτη θα υπάρξει μόνο εφόσον υπάρξει κεντρικός σχεδιασμός από την κυβέρνηση. Αυτό υπογράμμισε σήμερα ο Δήμαρχος Ηρακλείου και πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης, Βασίλης Λαμπρινός, με αφορμή τη συζήτηση που είχε στη Σάμο με τους υπουργούς εσωτερικών και διοικητικής ανασυγκρότησης Παναγιώτη Κουρουπλή και αναπληρωτή υπουργό μεταναστευτικής πολιτικής Γιάννη Μουζάλα. Ο κ. Λαμπρινός, ο οποίος συμμετείχε στις εργασίες του συνεδρίου της ΚΕΔΕ για το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα, δεν έκρυψε την ενόχλησή του που ενώ η Κρήτη αποτελεί πλέον προορισμό για τους μετανάστες, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής τουλάχιστον ξεκάθαρος σχεδιασμός από την κεντρική εξουσία. Αυτό περιμένουμε που μέχρι αυτή τη στιγμή δεν μας έχει γνωστοποιηθεί. Θα είμαστε σε επαφή με τα Υπουργεία για να δούμε τι θα κάνουμε οριστικά κατά το επόμενο χρονικό διάστημα και εφόσον μας γνωστοποιηθεί ο κεντρικός σχεδιασμός της κυβερνήσεως. Έχουμε αυτό παράδειγμα ότι τα κυκλώματα άνοιξαν το δρόμο της Κρήτης. Δηλαδή υφίσταται πια ο δρόμος της Κρήτης για τους μετανάστες. Η κυβέρνηση θα ανακυκλώνει την γνωστή φράση «θα δούμε όταν θα»? Αυτό ακριβώς είναι και το αντικείμενο της διαβουλεύσεως που θα έχουμε τις επόμενες εβδομάδες με τα αρμόδια Υπουργεία. Το πρωί ο Δήμαρχος Ηρακλείου ενημέρωσε τους επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων για τα συμπεράσματα από τις εργασίες του συνεδρίου της ΚΕΔΕ, ενώ τόνισε ότι το επόμενο διάστημα θα συγκαλέσει ολομέλεια των δημάρχων για το επίμαχο ζήτημα. Για να ενημερώσω τους δημάρχους όλης της Κρήτης, θα την καλέσω ολομέλεια, δηλαδή όχι μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ, αλλά όλους τους δημάρχους της Κρήτης, για τους οποίους θα κάνουμε την ενημέρωση που κάναμε σήμερα στους αρχηγούς των παρατάξεων. Αξιοσημείωτο πάντως είναι ότι στην διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου, δήμαρχοι της Κεντρικής Μακεδονίας τόνισαν ότι θα πρέπει να υπάρξει δίκαιη κατανομή των προσφύγων και σε άλλους δήμους της χώρας. Υπήρξε πρόταση από την ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας ότι οι προσφυγικές ροές θα πρέπει να κατανεμηθούν ανάλογα σε ολόκληρη την επικράτεια. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το κεντρικό μήνυμα που βγήκε από τις εργασίες του συνεδρίου της ΚΕΔΕ είναι ότι το κλειδί για τον αποτελεσματικό συντονισμό του προσφυγικού ζητήματος είναι η συνυπευθυνότητα κυβέρνησης τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων. Οι έξι άξονες του στρατηγικού σχεδίου της ΚΕΔΕ πάνω στο συγκεκριμένο θέμα είναι ο ρόλος και η προσέγγιση των Δήμων στη διαχείριση των προσφυγικών πληθυσμών, συντονισμός των πολιτικών και δράσεων δικτύωσης, υποδοχή και υποστήριξη των προσφύγων, προώθηση της ένταξης των προσφύγων και ενέργειες ευαισθητοποίησης.